Η καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Materiale Sportivo, η εκπομπή που αναστά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ionion FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας θα ασχοληθεί με το θέμα πώς συνδυάζεται η συγχρονισμένη κολύμβηση με την αναρρίχηση σε βουνά και απότομους βράχους. Μαζί μας για να μας το εξηγήσει η σπουδαία Olympian της συγχρονισμένης κολύμβησης και μέλος στην Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κυρία Αποστολία Ιωάννου. Αποστολία, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για την τιμή της παρουσίας σου στο Ionion FM και χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες εδώ πέρα σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα επικοινωνήσω με το κοινό της Δυτικής Ελλάδας. Αποστολία, συνδυάζονται η συγχρονισμένη κολύμβηση ή καλλιτεχνική όπως τώρα πλέον λέγεται με την αναρρίχηση και την ορειβασία? Καταλαβαίνω το ύφος της ερώτησής σου. Ναι. Είναι ένα φαινομενικά μη συνδυασμένα αθλήματα, αλλά συνδέονται απόλυτα. Συνδέονται τελικά. Βέβαια. Μάλιστα. Έχουν για πάρα μας πολλά κοινά στοιχεία. Καταρχάς να πω ότι όταν βλέπεις έναν αναρχητή επίπεδου να αναρριχάται σε ένα βράχο, θεωρείς ότι εκτελεί μια χορογραφία. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται απόλυτη. Πραγματικά, τώρα που το λες, οι κινήσεις των αναρχητών είναι σαν χορευτικές. Η κινησιολογία τους είναι χορευτική. Ναι. Υπάρχει απόλυτη ισορροπία, υπάρχει συντονισμός, υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Κάθε κίνηση εκτελείται με ακρίβεια και σου δίνει την εντύπωση πραγματικά ότι χορεύει. Εκεί λες ότι έγκυται και η ομοιότητα με την συγχρονισμένη ή καλλιτεχνική κολύμβηση. Ναι. Είσαι σαφέστατη Αποστολία και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς μπορούν να συνδυαστούν πράγματα τα οποία φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Θα ήθελα όμως να τα ξεχωρίσουμε για αρχή και να σε ρωτήσω καταρχάς πώς ξεκίνησες εσύ την καλλιτεχνική κολύμβηση και επιπλέον αν είναι ένα άθλημα που μπορούν να το κάνουν όλα τα κορίτσια ή αν χρειάζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές σε επίπεδο σωματότυπου ή άλλο. Να σε ενημερώσω λοιπόν Γιάννη ότι πλέον μπορούν να ασχοληθούν με την καλλιτεχνική κολύμβηση και άντρες. Μάλιστα. Φυσικά μπορεί να ασχοληθούν όλα τα παιδιά με την συγχρονισμένη κολύμβηση και τα μόνα στοιχεία που χρειάζεται να διαθέτουν είναι η αγάπη τους με το χορό και με το νερό. Μάλιστα, συνδυασμός αγάπης χορού νερού. Ναι. Εσύ πώς την ξεκίνησες? Εγώ ξεκίνησα από το Βόλο, από μια ομάδα των ΕΑΝΑΒ Βόλου. Με είδε η προπονήτρια τότε η Αποστολή Τσιακοβή και αρχικά της έκανε ο σωματότυπος μου αρκετά και κατά δεύτερον με είδε και στην κολύμβηση ότι έχω τις απαραίτητες ικανότητες και μόνη της δηλαδή με προσέγγισε. Και σου είπε να ασχοληθείς με τη συγχρονισμένη κολύμβηση. Είσαι φτιαγμένη για αυτό το άθλημα και είχε δίκιο. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί κυρίες και κύριοι, είχε δίκιο όντως η συνονόματη προπονήτριά σου. Καθώς είσαι πανελληνιονίκης επί σειρά ετών με διακρίσεις ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, δεν μπορώ όμως να μην ρωτήσω μία αθλήτρια που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες τις εντυπώσεις της από αυτή την κορυφαία αθλητική διοργάνωση. Αποστολία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες για κάθε αθλητή είναι το όνειρο. Είναι το επιστέγασμα όλων των επιτυχιών τους. Και των προσπαθειών. Των προσπαθειών τους, του αγώνα τους, των θυσιών, των στην ουσία αφοσιώνεις όλη τη ζωή σου πάνω σε αυτό. Και αυτό είναι το μπράβο, είναι η καταξίωση. Η καταξίωση, ναι. Κάποιο περιστατικό έτσι, κάποια ανέκδοτη ιστορία που έχεις να μας πεις από τους αγώνες? Ανέκδοτη, εντάξει, στην ουσία είναι μια γιορτή.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έρχονται όλοι οι λαοί, γνωρίζεις αθλητές από κάθε χώρα. Είναι όλοι μαζί σε ένα Ολυμπιακό χωριό. Συναναστρέφεσαι με κόσμο, βλέπεις συνήθεις άλλων χωρών. Και θεωρώ ότι το ξεχωριστό με αυτούς τους αγώνες από ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ή πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι ότι δεν έχει τόσο το φαινόμενο του ανταγωνισμού. Είναι πιο πολύ εορταστική η ατμόσφαιρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Σωστό, γιατί και μόνο το γεγονός ότι συμμετέχει σε μια παγκόσμια γιορτή της ανθρωπότητας είναι κάτι ξεχωριστό από μόνο του, σωστά? Ναι. Θέλω να μου πεις κάτι, Αποστολία. Φαντάζομαι σας το έχουν ερωτήσει πολύ. Τη μουσική κάτω από το νερό, πώς την ακούτε? Και η άλλη ερώτηση είναι πώς αναπνέουμε με το μυτάκι. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτω από το νερό ακούμε την μουσική πάρα πολύ καθαρά, μέσα από τα υδρόφωνα, διότι όπως πρέπει να ξέρεις ότι ο ήχος μεταδίδεται στο νερό πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ευδιάκριτα από ότι έξω από το νερό. Οπότε τον ακούτε κανονικά κάτω από το νερό. Κανονικό, όπως τον ακούνε και κρυστάλλινα. Βέβαια. Επίσης με το μυτάκι πρέπει να πω ότι δεν αναπνέουμε, και αυτός είναι ο ρόλος του άλλωστε που το φοράμε, για να μην μπαίνει νερό. Να κλείνει τη μύτη ολοκληρωτικά. Και να κλείνει τη μύτη ολοκληρωτικά, ναι, αυτό. Και μετά από μια λαμπρή καριέρα στην καλλιτεχνική κολύμβηση, αναρωτιόμουν μέχρι πριν από λίγη ώρα που μας το εξήγησες, τι θέλει μια γοργόνα των υγρών στίβων, όπως σας αποκαλούνε, στα βουνά και στα κατσάβραχα. Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη για την αναρρίχηση, Αποστολία, και μήπως ενδέχεται να σε ξαναδούμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες με τη νέα σου αθλητική ιδιότητα τώρα που το άθλημα της αναρρίχησης έγινε Ολυμπιακό? Βεβαίως έγινε Ολυμπιακό άθλημα, ναι, από το 2020 στο Τόκιο. Εντάσσεται κανονικά στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εντάχθηκε, βέβαια. Λοιπόν, μέσα από τα παιδιά μου, διότι είμαι η μητέρα τεσσάρων παιδιών. Αξίζει αυτό να ακουστεί, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Αποστολία Ιωάννου είναι μέσα σε όλα αυτά που κάνει, και εργαζόμενος και στη εργαζόμενη, μάλλον στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, Ολυμπιονίκης και όλα αυτά που κάνει. Είναι και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Συγγνώμη, Αποστολία, συνέχισε. Λοιπόν, θέλησα να φτιάξω ένα τείχο αναρρίχησης στις κουκέτες των παιδιών μου. Για να υπάρχει έτσι ένας διαδραστικός χαρακτήρας στο πώς θα πηγαίνουν από το ένα κρεβάτι στο άλλο. Και έτσι ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που γνωρίζουν την αναρρίχηση, μου φτιάξανε το δωμάτιο και επιπλέον πήγα τα παιδιά μου σε κλειστή πίστα αναρρίχησης, για να γνωρίσουν λίγο αυτό το Οπότε άθλημα. Τα παιδιά σου ήταν η αφορμή που ασχολείται? Τα παιδιά ήταν η αφορμή. Μάλιστα, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και μαζί με αυτά άρχισα να κάνω και εγώ κάποια μαθήματα. Μέχρι που πήγα και στο βράχο, σε μαθήματα βράχου, όπου εκεί μπορώ να πω ότι κόλλησα. Είναι πραγματικά, πρέπει να είναι συγκλονιστική η εμπειρία, και οι φωτογραφίες που βλέπουμε ότι ανεβάζεις στα προσωπικά σου social media, αλλά και γενικότερα μέσα από τα sites, δείχνουν το πόσο πολύ σου αρέσει, αλλά και το πόσο εντυπωσιακό και δύσκολο άθλημα είναι αυτό. Οπότε πώς το βλέπεις, τώρα χαριτολογώντας βέβαια, θα σε ξαναδούμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες με αυτή την ιδιότητα, τη νέα σου αθλητική ιδιότητα, ή είναι κάτι που γίνεται για την προσωπική σου, έτσι, διασκέδαση και ευεξία? Καταρχάς, με την αναρρίχηση διασκεδάζω και εκτονώνομαι και εσωτερικά και σωματικά, και θα ήθελα να μείνει σε αυτό το επίπεδο, διότι όταν κάτι πηγαίνει σε πρωταθλητισμό, όποιο άθλημα γίνεται σε επίπεδο πρωταθλητισμού, πλέον χάνεται τόσο η διασκέδαση και μπαίνει πιο πολύ η δουλειά, η στοχοθέτηση, και χάνονται αυτά τα στοιχεία. Είναι σαφές και ξεκάθαρο, Αποστολία. Βλέποντας όμως τα μηνύματα που μας έρχονται, με ακροατές να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για αυτό που κάνεις, δηλαδή για την αναρρίχηση, η ερώτηση είναι πού μπορεί κάποιος οργανωμένα να μάθει και να ασχοληθεί με την αναρρίχηση? Η αναρρίχηση στην Ελλάδα γενικά είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι και ευκαιρία για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν και να
και να επενδύσουν ενδεχομένως. Να επενδύσουν πάνω στο άθλημα, βέβαια. Να δημιουργήσουν τις σωστές προδιαγραφές και τις υποδομές. Να γίνει σωστή στελέχωση των συλλόγων. Για να γίνει μια πιο έτσι, ουσιαστική δουλειά. Σωστό, δουλειά. Αποτελεί ευκαιρία λοιπόν. Και να έχουμε και εμείς εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες με Έλληνες αθλητές. Βέβαια τώρα, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την αναρρίχηση, υπάρχουν οι σχολές αναρρίχησης βράχων που μπορούν να γνωρίσουν αυτό το σπόρο από κοντά. Όπως επίσης και οι κλειστές πίστες αναρρίχησης που βρίσκονται σε διάφορα μέρη της Αθήνας και της Ελλάδας. Οπότε πώς πρέπει να το δώσει κάποιος στο Google για να βρει τις απαραίτητες πληροφορίες? Σχολές αναρρίχησης πρέπει σχολές να το αναζητήσει. Σχολές αναρρίχησης ή πίστα αναρρίχησης. Τώρα με την πανδημία, Αποστολία, έχετε δυνατότητα να προπονείστε ή έχετε υποστεί και εσείς τις συνέπειες του lockdown, όπως άλλωστε όλος ο ερασιτεχνικός αθλητισμός? Αυτό που καταρχάς πρέπει να σου πω, Γιάννη, είναι ότι η αναρρίχηση είναι ένα αντι-COVID άθλημα. Ναι. Βεβαίως, γιατί δεν υπάρχει συνωστισμός αρχικά λόγω της πληθώρας των αναρχητικών πεδίων στην Αττική συγκεκριμένα. Ναι. Και επιπλέον χρειάζεσαι μόνο έναν σχηνοσύντροφο για να κάνεις το αγαπημένο σου. Οπότε είστε λίγοι και κρατάτε τις αποστάσεις. Λίγοι και καλοί, ναι. Λίγοι και καλοί. Επίσης πρέπει να σου πω ότι στη χώρα μας, η χώρα μας, η Ελλάδα γενικά προσφέρεται απόλυτα λόγω της ιδιομορφίας της. Θεωρώ ότι είναι μια προνομιούχα χώρα αναρχητικά. Ναι. Βεβαίως, για παράδειγμα έχουμε υπέροχες περιοχές, υπέροχα βουνά. Όπως το Λεωνίδιο Αρκαδίας, τα Μετέωρα. Το Λεωνίδιο μάλιστα έχει χαρακτηριστεί και παγκόσμιος αναρχητικός προορισμός, ισχύει? Βεβαίως, αυτό. Βεβαίως και κρατάει τις πρώτες θέσεις παγκόσμια. Όπως και η Κάλυμνος, απλά βέβαια περιορίζεται πιο πολύ σε τους καλοκαιρινούς μήνες. Ενώ το Λεωνίδιο προσφέρεται όλο το χρόνο. Τώρα αναφορικά με το lockdown, όλες οι αναρχητικές κλειστές πίστες είναι μοιραία εκτός λειτουργίας, οπότε στα πλαίσια της προπόνησής μας, με την αιτιολογία της άθλησης, πηγαίνουμε σε ομάδες των 2-3 ατόμων το πολύ, οπότε είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, αλλά γενικά δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι. Τελευταία ερώτηση, Αποστολία. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είσαι μέλος της Ένωσης Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μόλις χθες είδαμε να υπογράφεται ένα μνημόνιο με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκχυρίας για κοινές δράσεις και κυρίως για δράσεις πάνω στο θέμα της εξάλειψης των φαινομένων της βίας. Πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά, Αποστολία. Γιάννη, είναι καθήκον όλων των Ολυμπιαν να μεταλαμπαδεύουμε τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας στα παιδιά. Σωστά. Και είναι πολύ εντυπωσιακό και συγκινητικός ο τρόπος που μας υποδέχονται σε κάθε δράση που κάνουμε στην Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μάλιστα σχετικά με το χθεσινό μνημόνιο που υπογράψαμε με την ναι Ολυμπιακή Εκχυρία, ναι, θα μας δείτε σύντομα σε δράσεις για την προαγωγή του αθλητισμού, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της εξάλειψης κάθε μορφής βίας. Πολύ, πολύ ωραία. Αναμένουμε να δούμε τις δράσεις σας και φυσικά θα είμαστε σαν Ιόνιον εκεί να το καλύψουμε. Να καλύψουμε όλες αυτές τις δράσεις και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα εγχειρήματά σας. Ευχαριστούμε. Και με όλα αυτά τα θετικά και ελπιδοφόρα που αποτελούν το Materiale Sportivo, το οποίο η εκπομπή αυτή αναζητά, οδεύουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ήταν η Αποστολία Ιωάννου, Olympians της συγχρονισμένης πλέον καλλιτεχνικής κολύμβησης, όπως τη λένε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αποστολία, για την τιμή της παρουσίας στο στούντιο του Union FM και ευχόμαστε κάθε καλό και πάντα έτσι δραστήρια και γεμάτη ενέργεια, δεδομένου, όπως είπαμε, ότι είσαι και μητέρα 5 παιδιών. 4, Γιάννη. Yeah. Εκτός να ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Yeah. Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και το κοινό που μας ακούει σε όλη την Δυτική Ελλάδα του Ιόνιον FM. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ιόνιον FM. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ιόνιον FM.